και τιμούμε τους τρεις Ιεράρχες, τον Μέγα Βασίλειο, τον Ιωάννη Χρυσόστομο και τον Γιώργο τον Θεολόγο. Ως χριστιανοί, ως Έλληνες και ως δάσκαλοι και ως γονείς μαθητών. Ως χριστιανοί, γιατί καθάρισαν και στερέωσαν τη χριστιανική ορθόδοξη πίστη. Ως Έλληνες, γιατί διάγνωσαν τη μεγάλη πολιτιστική αξία του κλασσικού αρχαίου ελληνικού μας πολιτισμού και διέδωσαν τα ελληνικά γράμματα. Τιμούμε ακόμα τους τρεις Ιεράρχες ως λαμπρούς παιδαγωγούς. Η διδασκαλία τους και τα συγγράμματά τους για την ορθή αγωγή και να τροφή των νέων ούτε σήμερα αλλά ούτε και στο μέλλον θα πάψουν να έχουν μεγάλη παιδαγωγική αξία. Αλλά περισσότερα από τα λόγια και τα γραπτά τους στέκουν ανάμεσά μας παιδαγωγή αυταστή με το παράδειγμα της πράξης και της ζωής τους. Μια ζωή γεμάτη αγώνες για το καλό, για το υψηλό και για το σεβασμό προς το Θεό. Χαρακτηρίστηκαν οι Άγιοι τις Ιεράρχες ως οι κηρυγές της ελπίδας. Σε υπέροχα συγγράμματά τους βρίσκουμε επιδός αναφορές σε αυτό το θέμα που είναι τόσο επικαιρό και αναγκαίο τον σημερινό άνθρωπο, ο οποίος βιώνει την ανασφάλεια και πολιορκείται από την απελπισία. Οι μεγάλοι της Εκκλησίας μας, οι δασκάλοι, με τα φωτισμένα τους πνεύματα είχαν πολύ σωστά αντιληφθεί ότι για να αλλάξει η ανθρωπότητα πρέπει να δοθεί έμφαση στην παιδεία. Αυτοί οι φωστήρες του πνεύματος τιμούνται σήμερα από όλο τον χριστιανικό κόσμο για την όντως τόσο πολύτιμη προσφορά τους. Οι σπάνιες μορφές που μπόρεσαν να δώσουν τόσο πολλά αυτού τους φωτισμένους θεόπνευμους άντρες. Στις καρδιάς μας, να τον το περιβάλλει.
Αγία Σφερόντα Φένες η Αδριόνια, η μητέρα του τον Ανέχο. Ανέφερψε με ασέβεια και φύτεψε στην ψυχή του το σεβασμό και την αγάπη στα διδυγάματα του σοφίλου μας. Προϊζόταν για τον νομιωτό στάριο και διδάχτηκε γλωτική και γλωσσοφία. Διακρίθηκε για την ευσέβεια, τη φιλανθρωπία, το πνεύμα, αλλά περισσότερο για την εξαιρετική ευρωτεία του, που γίνονταν ακόμη πιο αξιοδευμάστη αφού τη φράγιζε και τη έδινε πνοή ο λόγο του Θεού, που τόσο πιστά υπηρετούσε. Οι λόγοι του προκαλούσαν ρίγη ενθουσιασμού. Το κήρυγμά του ήταν κάτι το εξαιρετικό. Όταν κήρυτε, ήταν σαν να έτρεχε χρυσάφι από το στόμα του. Θεωρείται ο μεγαλύτερος εκκλησιαστικός ρήτορας της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό ακριβώς και ονομάστηκε Χρυσόστομος. Οργάνωσε συσίτια στα οποία κάθε μέρα μοιραζόταν φαγητό σε 7.000 φτωχούς. Όμως η εχθρή της αλήθειας μεταξύ των οποίων και η αυτοκράτηρα, την οποία έλεγχε για τις αδικίες της, τον έστειλαν στην εξορία 3 φορές. Την τρίτη φορά πέθανε από τις κακουχίες, δοξολογώντας το Θεό το 407. Ποιες πολύτιμες παιδαγωγικές σύμβουλες έχει να μας δώσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Θα μας πει ότι δεν υπάρχει ηλικία χωρίς αγώνα, υδροτά και πόνο. Ότι πρέπει να αναζητούμε στην φύση, την ομορφιά στην φύση και τα αμαβιβία στην Αγία Γράφη και τα χερανικά κειμένα θα μας φέρει ως πρότυπα τους φιλοσόφους Πλάτωνα και Διογένη. Θα μας πει ότι ο νέος πρέπει να μάθει να υπερασπίζεται τον αδικημένο, να συγκράτει το θυμό του, να ελέγχει τις επιθυμίες του, να αγαπάει την αυτότητα και να μην αποφεύγει την άσκηση, την προσευχή και την ελεημοσύνη. Κάθε μαθητής είναι ένας αθλητής. Αθλητής για τη μίμησή του Χριστού. Αυτό είναι... Ριδίνει ευθύες στον άνθρωπο και ο η πίστη και ο ανάρετος βίος. Για τίποτε άλλο δεν μπορεί να περηφανευτεί ο άνθρωπος, ούτε για την ομορφιά του. Το παγόνι και ο κύκνος έχουν να επιδείξουν μεγαλύτερη λαμπρότητα, ούτε για τη σοφία του. Ποιος άραγε μπορεί να μιμηθεί τα εργά της μέλισσας, αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορεί να περηφανευτεί για τα πλούτη του και οι νηστές για αυτά προσχύζουν. Yeah.
και γι' αυτό αγάπησε πολύ την πίστη του. Σπούδασε στη Κεσάρια, στην Αλεξάνδρεια και στην Αθήνα. Ο Γρηγόριος σπούδασε στις σχολές της Κεσάριας, της Παλαιστίνης και στην Αλεξάνδρειας. Σπούδασε φιλοσοφία, φιλολογία, νομικά, αριθμητική, γεωμετρία και μουσική. Του πρόσφερθηκε καθηγητική έδρα, το ζήτησαν οι ίδιοι συμφοιτητές του. Έμεινε ο Γρηγόριος μόνο ένα χρόνο και δίδαξε ρητορική. Όταν γύρισε χαιροτονήθηκε πρεσβυτερός στην Αζιανζό. Η ευλωτία του και δύναμη του λόγου του βοηθήσαν και ενθουσίασαν τους ακροατές του που κάθε μέρα γίνονταν και περισσότεροι. Η μεγάλη σοφία, η συνέση και η θεία πνοή που χαρακτηρίσαν τους λόγους του έγιναν αιτία να ονομάσουν θεολογική. Γι' αυτό ακριβώς και ο ίδιος ονομάστηκε θεολόγος. Έγινε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινοπόλεως και έλαβε μέρος στην Β' Οικουμενική Σύνοδο, όπου το σοφό και διαβιές πνεύμα του έδωσε σπουδαίες συμβουλές και κατεύθυνσεις. Αργότερα αποσύρθηκε στην Αριάνζο σε μόνωση και ησυχία, όπου και πέθανε σε ηλικία 90 χρονών. Η Ανθούσα είχε μονάκριβο παιδί τον Ιωάννη, πήρε από νέα Έλληνα με την ελπίδα της Λεχάνη. Με αποσίωση πολύ εστάθηκε κοντά του και του συμπαραστάθηκε σε όλα τα βήματά του. Εχάρισε στην Εκκλησία μοναδικό αστέρι, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο που καθίς τον ξέρει. Ανθούσε ήταν στο όνομα, ανθούσε και στη χάρη, ανθουλώτας χάριζε σε μας τέτοιο λασάρι. Η νόνα δεν είχε παιδιά, γι' αυτό πολύ πονούσε. Μα το Χριστό την Παναγία πάντα παρακαλούσε. Επέρασαν χρόνια πολλά, ώσπου κάποια ημέρα την αξιώσε ο Θεός και έγινε μητέρα. Πρώτο ολογιός και αδόξια λουλούδια, γέννησε το κοντόσπιτο με παιδικά τραγούδια. Μα και αυτή προσπάθησε όσους τα γράμματά της πολύ κοστή και αρέτη να δώσει στα παιδιά της. Ήταν η εμπέρια από τη Σαντανή μέσα στη Κεσάρια σε όλους θα ακουστεί. Ο Θεός της άρισε 9 καλά παιδιά και αυτή τους σύνδεσε με καλά ιδανικά. Τα κόβω Bravo.
χαριά σε όλο τον νου, με το χρυσό στο χέρι, στέκει και δείχνει στη ζωή, τι πρέπει, τι αξίζει. Σε όλα τις πατρίδες μας υπηρετεί τα μέλη και το πνευματικό του φως απλόχερα σκορπίζει. Απόστολος ακούραστος έχει στάθμιος μύδι και παντού φέρνει τη χαρά, τη γνώση, την ελπίδα. Σαν τη λαμπάδα της λαμπρής, λιώνει αργά και δίνει. Φως για την πίστη του Χριστού και την δικιά πατρίδα. Με αγάπη καθημερινά τον μέλλον μας μαστίζει και για μια καλύτερη ζωή πάντα τις βάσεις βάζει. Γερό μας κλάθει το κορμί, τη σκέψη μας φωτίζει και για μια ωραία στην καρδιά υπομονή σταλάζει. Τα πάντα πάντα γύρω του, στους αλλήλους το προσφέρει. Για το δικό του αυτό, τίποτα δεν αφήνει. Πάντα να αγωνίζεται για μια ιδέα ξέρει και πάντα πρώτος στο παρόν σε κάθε γονατινή. Ήρωας δε φάνοντα στη μάχη της ειρηνής. Μην αποκάνεις, βάσταξε, κρατά ψηλά τη γάδα. Σημαίες των ιδανικών όπου περνάς να στείλεις και πάρ' τα νιάτα, φρέξτα για μια μεγάλη Ελλάδα. Thank all of you for entrusting us with your children and I thank you for nurturing and cultivating their mind and their heart and filling it with the spirit of God and the spirit of Hellenism. It is not easy completing a full day at a public school or a private parochial school and then continuing on to the parish schools, the week after group schools, for more lessons. That's the truth. It's difficult. It's difficult. Yet, they do it. Why? Because you, the parents and the grandparents, have implanted in their hearts and etched in their hearts the need for the promulgation of our holy Orthodox faith and of our culture, language, civilization of the nation of the Hellenes. The land which offered light and illumined the hearts and the minds of all the peoples of the world. Scripture, Christianity, faith, and Hellenism go together. And for this, we as a church, we shall continue. This is our mission, this is our ministry, and this is our goal, to promulgate the faith and to offer Hellenism in America and to America. And I'm sure you've heard me say this before. I will not stop working diligently and faithfully with you until America becomes Orthodox. Until America becomes Orthodox. And then to use someone else's closing statement, only if America becomes Orthodox, then and only then, America will become great. Get it? Thank you.